το πυελικό έδαφος και ο κόλπος στηρίζουν εντός εισαγωγικών τα όργανα που εντοπίζονται μέσα στην πύελο. Έτσι, αν μειωθεί η αντοχή των μυών και του συνδετικού ιστού του πυελικού εδάφους και επέλθει χαλάρωση, η στήριξη των πυελικών οργάνων απολείπει. Συνεπώς, τα όργανα αυτά υποκύπτουν στη βαρύτητα, οπότε και γλιστράνε προς τα κάτω. Ένα από τα συνηθέστερα συμπτώματα της χαλάρωσης αυτής του κόλπου είναι η ακράτεια ούρων. Οι πιθανότητες εμφάνισης απώλειας στήριξης του πυελικού εδάφους αυξάνονται με την ηλικία της γυναίκας. Μάλιστα, επιδημιολογικά στοιχεία κατέδειξαν πως οι πιθανότητες εμφάνισης χαλάρωσης του κόλπου αυξάνονται κατά 10% ανά δεκαετία της ηλικίας της γυναίκας. Η αύξηση των πιθανότητων εκδήλωσης χαλάρωσης κόλπου και ακράτειας ούρων όσο η γυναίκα μεγαλώνει έχουν αποδοθεί σε τρεις βασικούς παράγοντες. Εν πρώτης, με την πάροδο του χρόνου αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης διαταραχών στο μεταβολισμό του κολαγόνου. Το κολαγόνο είναι πρωτεΐνη και αποτελεί βασικό δομικό συστατικό του συνδετικού ιστού, του πυελικού εδάφους αλλά και του κολπικού τυχώματος. Φαίνεται πως η μείωση της παραγωγής ιστρογόνων από τις οθήκες της γυναίκας, ειδικά μετά την εμμηνόπαυση, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής κολαγόνου. Επίσης, με την ηλικία της γυναίκας παρατηρείται και μείωση στην αντοχή των μυών του πυελικού εδάφους. Έχει καταδειχθεί πως το πάχος του μυϊκού στρώματος του πυελικού εδάφους είναι μειωμένο σε γυναίκες με ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών εν συγκρίση με το αντίστοιχο πάχος του μυϊκού στρώματος νεωτέρων γυναικών. Τέλος, εξαιτίας της οστεοπόρωσης που συχνά καταγράφεται σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, εμφανίζεται και κύφωση της σπονδυλικής στήλης. Ως εκ τούτου, η λεκάνη μετατοπίζεται κατά τρόπον που η πίεση η οποία ασκείται στο πυελικό έδαφος από τα όργανα της πυέλου αυξάνεται σημαντικά. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τη χαλάρωση του κόλπου και την θεραπεία αναγέννησης κόλπου με υπερήχους HIFU, ακολουθήστε τους συνδέσμους που θα βρείτε κάτω από το βίντεο αυτό. Να είστε πάντα καλά! Θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε βίντεο για την υγεία της γυναίκας, την υπογονιμότητα και την εγκυμοσύνη, γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Για περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα επισκεφτείτε το site μας.